υπάρχει ένα μέρος μέσα μου, ένα μέρος αποδοχής, ευθυγράμμισης και λήψης, όπου τα πάντα δημιουργούνται και γίνονται πραγματικότητα. Και ο τρόπος για να είμαι μέσα σε αυτό το σημείο είναι να νιώθω καλά, να νιώθω ευχάριστα. Σε όλη τη ζωή άλλωστε, όλοι αυτό αναζητάμε. Να νιώθουμε καλά σε όλα τα επίπεδα. Στο σώμα με υγεία και ευεξία, στο νου με γαλήνη και διάβγεια, στην καρδιά με αγάπη και χαρά, στο πνεύμα και στην ενέργεια με ευλογία και έκσταση. Αναθέτω στο νου μου αυτή τη νέα σπουδαία αποστολή. Να στρέφετε πάντα προσκέψεις, συναισθήματα, καταστάσεις που με κάνουν να νιώθω καλά. Από εδώ και πέρα, ο νους μου βγαίνει από τον αυτόματο πιλότο του περιορισμού και αρχίζει να στρέφεται προς την ικανοποίηση, τη χαρά, την αγάπη, την ευγνωμοσύνη. Είναι η καθημερινή μου ασχολία. Κάθε ώρα, κάθε στιγμή, συνειδητοποιώ που βρίσκομαι δονητικά. Τι νιώθω. Συνειδητοποιώ τι εκπέμπω. Αφού ο νους οργανώνει τα πάντα, οργανώνω και εγώ το νου μου. Του δίνω αποστολή. Η βασική του ασχολία είναι να με κρατά ασφαλή και να με κάνει να νιώθω καλά. Όλο και πιο καλά. Αυτή είναι η νέα βασική του ασχολία. Το έχω εμπεδώσει. Το έχω αντιληφθεί, ότι προσελκύω βάση του πώς νιώθω. Κάθε στιγμή ρωτάω τον εαυτό μου, πώς νιώθω. Αντιλαμβάνομαι πόσο χαρούμενη είμαι, πόσο ικανοποιημένη είμαι. Πόσο χαρούμενη μπορώ να γίνω. Πόσο ικανοποιημένη μπορώ να γίνω. Πόσο καλά μπορώ να νιώσω. Ποια είναι η καλύτερη αίσθηση που μπορώ να βρω αμέσως τώρα. Τι λειτουργεί καλά στη ζωή μου. Τι μπορώ να αγαπήσω αμέσως τώρα. Τι μπορώ να ευχαριστήσω αμέσως τώρα. Γιατί θα μπορούσα να είμαι αληθινά ευγνώμων αυτή τη στιγμή. Πόσο καλά μπορώ να νιώσω ακόμα και γενικά. Ποιο είναι το καλύτερο συναίσθημα που μπορώ να φέρω αυτή τη στιγμή μέσα. Όχι για κάτι συγκεκριμένο, απλά γιατί μπορώ.
βρίσκω πάντα κάτι να νιώθω καλά και το κάνω συνήθεια. Το κάνω συνήθεια. Είναι η νέα μου συνήθεια. Το νέο μου μάθημα. Το νέο μου παιχνίδι. Ένα παιχνίδι ζωής. Γίνομαι μάστερ στο να αναζητάω κάτι να νιώσω καλά. Γίνομαι μάστερ στο να αντιλαμβάνομαι επίσης πότε έχω αντίσταση. Συνειδητοποιώ πότε ο νους μου επαναλαμβάνει παλιές αρνητικές σκέψεις. Παλιά μοτίβα. Και γνωρίζω ότι ο νους είναι απλά ένας μηχανισμός που δουλεύει με αυτά που έχει μάθει. Το αντιλαμβάνομαι, το γνωρίζω και προχωράω. Γίνομαι μάστερ στο να αντιλαμβάνομαι τι νιώθω αυτή τη στιγμή. Αυτό είναι όλο που πρέπει να κάνω στην ουσία. Και κάθε φορά που αντιληφθώ ότι έχω μέσα μου ένα δυσάρεστο συναίσθημα, κατανοώ ότι προβάλλω κάποια αντίσταση. Κατανοώ ότι είμαι αντίθετα από εκεί που θέλω να πάω. Αποδέχομαι το συναίσθημα. Το αγκαλιάζω. Το αναγνωρίζω. Το καλωσορίζω. Και τότε αυτό διαλύεται. Το γνωρίζω και προχωράω. Και γίνομαι μάστερ σε αυτό. Και έπειτα γίνομαι μάστερ στη συνήθεια και στην ικανότητα να βρίσκω κάτι που με κάνει να νιώθω καλά. Η εκδήλωση, η πραγματοποίηση των ονείρων και των στόχων μου. Η υλοποίηση έρχεται στη ζωή μου από παντού. Γίνεται τόσο έντονο. Έρχονται οι κατάλληλοι άνθρωποι. Δημιουργούνται οι κατάλληλες συνθήκες. Όλο που έχω να κάνω είναι να εντοπίζω και να καθαρίζω τις δυσάρεστες σκέψεις, τα δυσάρεστα συναισθήματα με όλους τους τρόπους που ξέρω. Τα αποδέχομαι, τα καλωσορίζω και οτιδήποτε άλλο μπορεί να μου έρθει εκείνη τη στιγμή. Και εστιάζομαι σε αισθήσεις που με κάνουν να νιώθω καλύτερα. Σε σκέψεις που με κάνουν να νιώθω καλύτερα. Σε εικόνες, σε συναισθήματα. Να νιώθω ικανοποίηση. Χαλαρά, χωρίς πίεση. Η αλήθεια είναι ότι δεν χρειάζεται πίεση για να νιώσεις καλά. Το αντίθετο. Γιατί η χαρά, η ευεξία είναι η φυσική ύπαρξη της ζωής. Η εσωτερική μου ύπαρξη νιώθει πάντα καλά και συντονίζομαι μαζί της. Μετρώ τις ευλογίες μου. Και όσο το κάνω αυτό, έρχομαι σε αυτή τη δόνηση και την κάνω δική μου.
Και όσο περισσότερο είναι δική μου αυτή η δόνηση της ευλογίας, τόσο περισσότερο νιώθω ευλογημένη. Τόσο περισσότερο ο νόμος της έλξης με βάζει στο μέρος που συνειδητοποιώ ότι η ζωή δεν συμβαίνει σε μένα. Συμβαίνει από εμένα. Εκπέμπω το σήμα στο οποίο όλη η ζωή ανταποκρίνεται. Έτσι, όταν σηκώνομαι το πρωί, αποφασίζω πώς θα νιώσω αυτή τη μέρα. Θα νιώσω συνδεδεμένη, διαισθητική, εμπνευσμένη, ζωντανή και θα αισθάνομαι χαρούμενη. Θα νιώθω αυτοπεποίθηση. Θα νιώθω ασφαλής, ευγενική, αγαπητή. Είμαι στην κορυφή του παιχνιδιού μου και νιώθω γεμάτη ενέργεια, αναζωογονημένη, εμπνευσμένη στιγμή προς στιγμή. Και θα νιώθω άξια. Νιώθω ότι καθοδηγούμε. Νιώθω ότι αξίζω όλη την καλοσύνη που υπάρχει στη ζωή. Και πάω να δείξω την αξιοπιστία μου μέσω της ευτυχίας μου. Γίνομαι μάστερ στο να αντιλαμβάνομαι τι νιώθω κάθε στιγμή. Γίνομαι μάστερ στο να αντιλαμβάνομαι πότε έχω αντίσταση μέσω δυσάρεστων συναισθημάτων. Γίνομαι μάστερ με το να φέρνω αυτά τα συναισθήματα στην επιφάνεια, να τα αποδέχομαι και να τα απελευθερώνω, να τα καλωσορίζω και να τα απελευθερώνω. Και γίνομαι μάστερ με το να μπορώ σκόπιμα να κατευθύνω τις σκέψεις και τα συναισθήματά μου εκεί που νιώθω καλά. Αυτό είναι το νέο μου παιχνίδι, η νέα μου συνήθεια. Αυτό είναι το καθημερινό μου χόμπι, η καθημερινή μου ενασχόληση. Ο καθημερινός τρόπος ζωής, τρόπος σκέψης και συμπεριφοράς. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ.